Η επικαιρότητα δίνει πάσα στην ενημέρωση. Οι συνεντεύξεις μαρκάρουν την αποκλειστικότητα. Και εσύ είσαι συντονισμένος με τη δική σου ομάδα. Sport Monday, κάθε Δευτέρα, 8 με 10 το βράδυ, στον Team FM 102. Ο Φώτης Ξενικάκης και ο Αγορίνος σε συντονίζουν με όλες τις εξελίξεις. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ρεθύμνου, δηλώσεις πρωταγωνιστών, αθλητικά gossip, συνεντεύξεις έκπληξη. Sport Monday, κάθε Δευτέρα, 8 με 10 το βράδυ, στον Team FM 102. Γιατί ο αθλητισμός στο Ρέθυμνο είναι διασκέδαση. Και πάμε τώρα στον πρώτο μας καλεσμένο, όπως σας έχουμε πει από νωρίτερα. Ασχοληθήκαμε σε ό,τι αφορά το τουρνουά μπάσκετ, το Ρέθυμνο Basketball, μια δράση ακόμα του Ρέθυμνο Assist. Και πάμε τώρα στην άλλη δράση, τα κυπουρέματα. Γιατί καλό είναι να λέμε ότι θα κάνουμε, αλλά να βλέπουμε και τα αποτελέσματα. Και μαζί μας έχουμε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και υπεύθυνο στη δράση κυπουρέματα, τον κύριο Σπύρο Χατζηκωνσταντίνου. Καλησπέρα, κύριε Σπύρο. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Είμαστε μια χαρά, ευχαριστούμε. Καταρχάς, για την πρόσκληση. Καταρχάς, πριν ξεκινήσουμε τη συνέντευξη, να σας πούμε τα χρόνια μας πολλά. Να τα εκατοστήσετε. Να τα εκατοστήσετε. Έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Εκ του ραδιοφώνου πρώτη φορά. Τώρα σας τα λέμε δημόσια. Σας έχουμε πάρει και νωρίτερα, εννοείται, τηλέφωνο και σας τα έχουμε πει. Τούρτα δεν σας πήραμε. Αλλά... Έτσι κι αλλιώς μεγάλωσα στο εξωτερικό και στο εξωτερικό τα γενέθλια το έχουν πιο πολύ από τη γιορτή. Λόγω της θρησκείας, ότι εμείς οι Ορθόδοξοι είμαστε λίγοι στην Αφρική, αλλά γιορτάζαμε και τις δύο μέρες, η αλήθεια είναι. Ωραία, ωραία είναι αυτό. Λοιπόν, θα σας ρωτήσουμε τα πόσα κλείνετε, θα συνεχίσουμε στην... Όχι, είναι πόσα αισθανόμαστε, μια χαρά. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, να πάμε σε ό,τι αφορά τη δράση στα κυπουρέματα, γιατί είχαμε πάρα πολύ ωραία αποτελέσματα. Ναι, βεβαίως. Είμαστε ήδη στη πέμπτη εβδομάδα με τη διαδικασία αυτή που έχουμε ξεκινήσει με τα κυπουρέματα. Όλα τα σχολεία τους έχουμε παραδώσει τα παρτέρια. Το μοναδικό σχολείο που έτσι και αλλιώς το πρώτο Αντιποπούλου που ήταν το πιο μεγάλο project από όλα τα σχολεία είναι στη διαδικασία τώρα που γίνεται η κρυκομάτωση. Μας έχουν στείλει και πολλές εικόνες από παιδιά, συνεργασία με γονείς και με το ίδιο το σχολείο. Πιστεύω ότι μέχρι την επόμενη Δευτέρα θα έχουμε τελειώσει τα παρτέρια που έχουμε εκεί και θα είμαστε έτοιμοι για φύτεμα και μετά ολοκληρωμένο το project. Στο δεύτερο Τζιμποπούλου, το πρώτο Τζιμποπούλου έχουμε βάλει 10 παρτέρια, στο δεύτερο Τζιμποπούλου 8. Άρα είναι 18 στο Τζιμποπούλου. Είχαμε και παραγωγή όμως. Είχαμε παραγωγή. Κόψιμο, συγγνώμη, της παραγωγής. Ναι, παραγωγή. Το ένα το δημοτικό με την επίβλεψη του κύριου Τσακριώτη Νεκτάριου, που έτσι και αλλιώς είναι θελοντής μαζί μας. Είχε ήδη πριν ξεκινήσουμε τα παρτέρια στα σχολεία, τα υπόλοιπα σχολεία, και παραδώσαμε την Παρασκευή στον Αγίο Κωνσταντίνο σαλατίνα, μαρούλια και κρεμμύδια, που τα ίδια τα παιδιά στο δημοτικό σχολείο, συγκεκριμένα η πέμπτη τάξη, πήγαν και κόψανε τα λαχανικά, τα βάλαμε σε τελάρα και τα λοιπά και πήγαμε και τα παραδώσαμε στην εκκλησία. Αυτό ήταν το πιο ωραίο. Να πούμε ότι παραδοθήκανε στην εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου και πήγανε προς τις άπορες οικογένειες, οι οποίες έχουν την ανάγκη μας. Ναι. Και ήταν μια φοβερή στιγμή, γιατί ήμουν και εγώ εκεί πέρα. Ήταν η ωραιότερη στιγμή που έχω ντυθεί σαν Αγορίνος. Παρέδωσα με τα τελάρα γεμάτα μαρούλια, κρεμμύδια στους άπορους. Ήταν η καλύτερη στιγμή βεβαίως, από όλες. Βεβαίως, είναι το συνέστημα που αισθανόμαστε όλη η ομάδα αυτές τις 5 εβδομάδες που είμαστε με τα κυβερματά. Είναι πάρα πολύ καλό, γιατί βλέπουμε ότι τα παιδιά στα σχολεία τους αρέσει αυτή η δράση, προσέχουν τα παρτέρια που αρχικά είχαμε φοβηθεί ότι ίσως μια μπάλα θα τα καταστρέψει ή τα ίδια τα παιδιά θα αρχίζουν να τραβάνε τα φυτά κτλ. Δεν έχουμε ζημιές στα παρτέρια, που σημαίνει ότι το αγαπάνε όλο το σχολείο, όλα τα σχολεία, όλα τα παιδιά, και θεωρώ ότι θα είναι μια περιουσία που θα την προσέχουν στο μέλλον. Και αυτό ήταν βεβαίως και το αποτέλεσμα που θέλαμε, είναι να γνωρίσουμε
τα κυπουρέματα στα παιδιά, να τους ασταθούν, να τους κάνουν να αισθανθούν ότι και οι ίδιοι αγαπάνε αυτό που κάνουν, και βεβαίως και με το αποτέλεσμα να βγάλουμε αυτή την παραγωγή που θα μπορούμε να προσφέρουμε στο Ρέθυμνο και στην κοινωνία που χρειάζεται βοήθεια. Μας έχει ανάγκη. Πολύ ωραία. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Εννοείται ότι θα είμαστε συνέχεια σε επικοινωνία με το που υπάρχει παραγωγή, να ενημερώνουμε τον κόσμο τι και τι κόψαμε και από πού το κόψαμε και πού το παραδώσαμε. Έτσι, γιατί είναι πολύ ωραίο συνέστημα αυτό. Είναι το καλύτερο συνέστημα από όλα. Πέρα το ότι τα παιδιά μαθαίνουν πάνω σε αυτό, είναι και ένα πολύ ωραίο συνέστημα αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα τελευταίο θέλω να πω το εξής, ότι τα σχολεία κλείνουν 15 Ιουνίου. Αλλά όλα είναι συνοημένα ότι η παραγωγή θα γίνει και με το φύτεμα και η παραγωγή θα συνεχίσει και μέσα στις διακοπές. Ναι. Θέλω να κλείσω, να ευχαριστήσω ένα προμηθευτή μας που μας έχει αφήσει εν λευκό να παίρνουμε το προϊόν του και να το προσφέρουμε κι εμείς μέσα στη δικιά μας δράση. Είναι ο κύριος Λαδάκης από τα Λαδάκη Farm. Ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ επίσης την ομάδα, όπως είστε και εσείς, που έρχεται εθελοντικά και με βοηθάει όποτε χρειαστεί, και επίσης την δικιά μας ομάδα, το Ρέθυμνο BC, για τα υπόλοιπα που μας προσφέρει. Πιστεύω ότι χρειάζεται το Ρέθυμνο αυτό που κάνουμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία. Και εμείς σαν Ρέθυμνο σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε και που ήσασταν εδώ για την ενημέρωση και καλή συνέχεια, και νομίζω ότι τα αποτελέσματα δείχνουν τι ακριβώς κάνει το Ρέθυμνο Assist και τι κάνετε εσείς ακριβώς σαν διοίκηση του Ρέθυμνου Aegea. Ευχαριστούμε πολύ. Και να τα καταστήσετε. Και να τα καταστήσετε. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Γεια σας.